τρίτη φορά από την Ακρόπολη. Εχθές το βράδυ είχαμε μια άγρια επίθεση σε βάρος ενός 18χρονου εδώ πέρα μπροστά από την αρχαία ρωμαϊκή αγορά. Λίγο μετά τις 11:30 ένας 17χρονος μαζί με έναν συνεργό του αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων επιτέθηκαν στον 18χρονο έτσι ώστε να του αποσπάσουν ένα τσαντάκι το οποίο έφερε πάνω του. Με ένα αιχμηρό αντικείμενο τον τραυμάτισαν πολύ σοβαρά σε λαιμό και κοιλιακή χώρα. Ο νεαρός οδηγήθηκε με το ΕΚΑΦ στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργείο και παραμένει διασωληνωμένος σε πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τα όσα έχουν πει οι γιατροί του. Τώρα να σας πω πως είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο στην καρδιά της Αθήνας. Είναι η καρδιά της Αθήνας. Και εδώ πέρα κυρίως υπάρχουν κάποια... Να πούμε δύο-τρία πράγματα, Ήρα. Είναι στην καρδιά της Αθήνας, σε μια ώρα που λογικά θα πρέπει να είχε κόσμο, δεν θα πρέπει να ήταν πολύ ερημικά, και σε μια περίοδο που η πιτσιρικαρία, λόγω του γεγονότος ότι τα σχολεία, τα φροντιστήρια κτλ. Είναι κλειστά, τα βραδάκια λίγο έτσι ξεθαρεύει, βγαίνει λίγο παραπάνω, μέχρι λίγο πιο αργά κτλ. Τώρα, από αυτό μέχρι να φτάσουμε στη ζωή, ένας 18, στο σημείο ένας 18άρης να δίνει μάχη για τη ζωή του, είναι τεράστια η απόσταση. Σε ένα πάρα πολύ κεντρικό λοιπόν σημείο στην καρδιά της Αθήνας, ενώ η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος περνάει από τα σοκάκια, τα γραφικά αυτά σοκάκια της Αθήνας. Πολύ σωστά, όπως είπατε, είναι και η εποχή που ξεκινάνε σιγά σιγά να ξενυχτάνε οι περισσότεροι. Θα ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Και τόσο αργά, ήταν 11, λίγο πριν τις 11:30 το βράδυ. Αυτό όμως που μας λένε κάποιοι άνθρωποι, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά γραφεία, Γιώργο και Άννα, δεν είναι ιδιαίτερα κατοικήσιμο το σημείο, αλλά αυτό που μας λένε είναι ότι στο συγκεκριμένο σημείο, στον αρχαιολογικό αυτό χώρο, η φύλαξη δεν είναι η σωστή, δεν είναι η κατάλληλη, με αποτέλεσμα να μαζεύονται πάρα πολλοί χρήστες ναρκωτικών ουσιών.